κεντρικό δελτίο του Όπεν στι 7. Βουβό πόνο και αναπάντητα ερωτήματα κυριαρχούν για τι συνθήκε και του υπέτειου τη τραγωδία στο Λούνα Πάρκ στο Βόλο, όπου ένα 13χρονο κορίτσι εκτοξεύθηκε με μεγάλη φόρα από παιχνίδι και προσγειώθηκε στο έδαφο βρίσκοντα ακαριαίο θάνατο. Συγκλονισμένοι είναι οι γονεί τη άτυχη μαθήτρια που ακόμα δεν έχουν πάρει απαντήσει για το πώ το παιχνίδι για το παιδί του μετατράπηκε σε θρήνο την ίδια ώρα οι αρχές αναζητούν το χειριστή του μηχανήματος που μετά το τραγικό συμβάν εξαφανίστηκε Κανεί δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει πώ ένα παιχνίδι του Λούνα Πάρκ μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για ένα 13χρονο κορίτσι. Ο πόνο βουβό. Οι γονεί και οι φίλοι τη απαρηγόρητοι. Παρόντε στο τραγικό συμβάν και όμω ανήμποροι να σταματήσουν την τραγωδία που εκτελισόταν μπροστά στα μάτια του. Σαν να έφευγε μια ζακέτα, δεν το πρόσεξα ότι ήταν η κοπέλα. Ε, αυτό το συγκεκριμένο το κορίτσι, εγώ το ήξερα. Ε, ήταν συμπαθύτερη τη αδερφή μου, μιλούσαμε και στο σχολείο. Έπαιζε και μπάσκετ. Ξαφνικά ακούσαμε φωνές, κόσμο να συγκεντρώνεται μπροστά στις κούνιες. Αναρωτηθήκαμε τι συμβαίνει, αρχίσαμε να ρωτάμε. Μας είπαν για ένα παιδάκι 13-14 χρονών που έπεσε από μια κούνια που λέγεται Χαλή. Τα γιατί που τους πνίγουν αναπάντητα. Τα ερωτήματα πολλά. Ποιο είναι ο 32χρονο χειριστή του παιχνιδιού από τον Μπαγκλαντέ που αναζητάει η αστυνομία, γιατί εξαφανίστηκε όταν είδε τη 13χρονη να εξφενδονίζεται και να καρφώνεται στη μεταλλική βάση άλλου παιχνιδιού, γιατί δόθηκε άδεια στην ιδιοκτήτρια του Λούνα Πάρκ από τη στιγμή που δεν είχε λευκό ποινικό μητρό, αφού έχει καταδικαστεί στο παρελθόν. Εντύπωση, ο προκαλεί ότι η κατηγορούμενη, σύμφωνα με υπαλλήλου του Δημαρχείου Βόλου, είχε προσκομίσει βεβαίω λευκού ποινικού μητρό, με τον απερχόμενο Δήμαρχο Αλμυρού να δηλώνει ότι είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δοθεί άδεια για να προχωρήσουμε στη συνέχεια να του δώσουμε την άδεια εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων, θα πρέπει να του προσκομίσει αυτή τη στιγμή βεβαιώσει μηχανικών ότι τα μηχανήματα αυτά είναι πιστοποιημένα, ότι μπορούν να λειτουργήσουν χωρί να υπάρχει κίνδυνο για κανέναν. Σοκαρισμένο είναι ο διευθυντή του Γυμνασίου Αλμυρίου, όπου φοιτούσε η 13χρονη μαθήτρια. Όταν χάνεται ένα παιδί 13 χρονών, ποιο είναι το κλίμα. Για πείτε πώ θα μπούμε εμεί μέσα στι τάξει, πώ θα αντικρίσουμε αυτά τα παιδιά. Η αδελφή του νεαρού κοριτσιού συγκλονίζει. Με ανάρτηση σε μέσο κοινωνική δικτύωση, αναφέρει. Καλό ταξίδι, μικρή μου. Σε αγαπάω. Στο Όπεν μίλησε και ο γενικό γιατρό του Κέντρου Υγεία Αλμυρού Βόλου, που έδωσε τι πρώτε βοήθειε στο 13χρονο κορίτσι. Ήταν πεσμένο κάτω, χτυπημένο βαριά. εμφανεί πολλέ κακώσει. Εμόφυρτο. Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω σημεία ζωή. Το κορίτσι δεν είχε. Ο υπάλληλο που συνήθω χειρίζεται το μηχάνημα, όπω λένε οι συναδελφοί του, είναι πολύ έμπειρο. Όμω εκείνο το βράδυ δεν ήταν ο ίδιο που είχε την εποπτεία. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό, αν ήταν ο άλλο. Ναι, Έγινε ε, ξαφνικά. Εσεί εσείς τον ξέρετε αυτόν τον παξάτε. είναι, δηλαδή είναι, είναι έμπειρο χειριστή. ναι, έμπειρο. Ήταν τέτοιο το σοκ που υπέστησαν οι γονεί τη 13χρονη που ο πατέρα τη έπαθε έμφραγμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου και νοσηλεύεται. Η κηδεία του άτυχου κοριτσιού θα γίνει μόλι ολοκληρωθεί η νεκροψία νεκροτομή στη Θεσσαλονίκη που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι να συνδεθούμε με τον Αλμυρό Βόλου και τον Χρήστο Νικολαίδη που βρίσκεται στο σημείο που έγινε το δυστύχημα. Χρήστο, οι αρχέ προσπαθούν να ρίξουν φω στι αιτίε, ποια είναι τα επόμενα βήματα και πού θα εστιάσουν οι έρευνε. Στέλλα, κυρίε και κύριοι, όπω ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, τα ερωτήματα είναι πολλά και είναι οδυνηρά. Και η προσοχή τώρα όλων στρέφεται σε αυτό το οποίο περιμένουμε να συμβεί από αύριο, δηλαδή στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων. Ε, σύμφωνα με δημοσιογραφικέ πληροφορίε, στο μηχάνημα ε, το οποίο ε, μετατράπηκε σε τάφο ουσιαστικά για, το, τη 13χρονη Νίνα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα πάνω στο οποίο θα στραφούν όλες, ε, όλη η προσοχή των εμπειρογνωμόνων. Πρόκειται για ένα εξάρτημα το οποίο, όπω μα εξηγούν οι ειδικοί τεχνικοί, λειτουργεί όπω περίπου ο ταχογράφο σε ένα φυσιολογικό φορτηγό. Αυτό ρυθμίζει και καταγράφει, ούτω ώστε να αποδείξει στη συνέχεια και την ταχύτητα μέσα από την οποία λειτουργούσε το συγκεκριμένο μηχάνημα κάθε λεπτό τη λειτουργία του. Εδώ λοιπόν θα δούμε εάν και κατά πόσο ισχύει αυτό το οποίο τα μέλη τη οικογένεια λένε με κάθε πόνο αλλά και με κάθε ένταση, ότι δηλαδή ο χειριστή ε, το λειτουργούσε με ιδιαίτερη ένταση. Την ώρα εκείνη που συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Από εκεί και πέρα, όπω ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ο πατέρα τη 13χρονη Νίνα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου. Ήταν να βγει να πάρει εξητήριο σήμερα, αλλά οι γιατροί έκριναν ότι θα ήταν καλύτερο να τον κρατήσουν ακόμα μια ημέρα. Ενώ την αγωνία, την οργή και την οδύνη τη οικογένεια επιτείνουν ακόμα περισσότερο το γεγονό ότι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα η νεκροψία και η νεκροτομή. Όπω μα εξήγησαν οι ειδικοί εμπλεκόμενοι, οι υπάλληλοι. Ε, στην, σε όλη τη Θεσσαλία δεν υπάρχει ιατροδικαστική υπηρεσία. Έχει κλείσει η ιατροδικαστική Οπότε υπηρεσία. Οπότε καθυστερούν και οι διαδικασίε. Τα Χριστώ. στελέχη έχουν. Ακριβώ, έχουν, έχουν πάρει τη θερινή του άδεια. Για το λόγο αυτό, αύριο το πρωί, η Σωρώ τη 13χρονη θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για να γίνει στην εκεί η ιατροδικαστική υπηρεσία η νεκροψία και η νεκροτομή και στη συνέχεια να μεταφερθεί και πάλι εδώ στον Αλμυρό προκειμένου να γίνει η νεκρόσημο ακολουθία. Ένα αναμονή, Στέλα. λοιπόν, να δούμε τι θα δείξουν και τα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη. Ευχαριστώ θερμά τον Χρήστο Νικολαίδη. Οδυνηρέ μνήμε, κυρίε και κύριοι, αναβεί...